Καλησπέρα σας, σήμερα καλησπέρα σας από το GS-FamilyHairSalon. Καλησπέρα σας από το GS-FamilyHairSalon. Σήμερα να ζητήσουμε κάποια tip για τα πώς να κάνουμε το perfect volume για το φλένισμα σας. Δεν θέλετε να κάνετε κάποιο μονοπονίστα μαγιά έτσι πιο φυσικό. Πάμε μαζί να δούμε. Έχουμε τη Γεωργία μου να δείξουμε πώς είναι να κάνουμε ένα σωστό volume για το μαλλί, όγκο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχει διάφορους όγκους, αν θέλετε κάτι σε πιο μαλακό, με νητρές χτένες. Τούτο σε για πιο απαλό όγκο, για πιο σκληρό και για το μέτριο να περίπου όγκο. Θα δείξουμε... τον όγκο με τούτη. Τα section που να πιάνετε να είναι τούτο μικρό. Στο λάδι είναι ένα δάχτυλο να πιάνετε το ίδιο χτενιά. Και να ξύζετε καλά στη ρίζα. Και σιγά σιγά όπως έρχεστε πιο πίσω, κάνετε πιο έντονο τον όγκο σας. Έρχεστε, τονίζετε λίγο πάνω. Απλώς για να φαίνεται μπροστά όμως το ξύσμα. Πολλά ελαφριά. Πάμε για το δεύτερο, το ξύσμα με την κούρτσα σας. Πάλι τα ίδια section να πιάτε, απλά να δείτε με τη βούρτσα φτιάχνει πιο απαλό το ξύσμα, έτσι πιο φυσικό ξύσμα παρά το χτενιά. Και πιάνετε το ίδιο ή ακόμα λίγο πιο μεγάλα section και στα φέρνει εδώ πίσω, φτιάχνει το λίγο. Και πάμε για το τρίτο, με το διχτενιά που έχει εδώ και όπως στη πούρτσα σας έναν περίπου. Τούτο πάει για πιο μέση για μόγκο. Θέλεις κάτι πιο... natural, μες στη μέση του natural με το στημένο. Μπορείς να πεις. Και πάλι το ίδιο πράγμα. Βασικά τα section σας το ίδιο με τη βούρτσα. Πάλι καλύφτεται εδώ μέσα. Κάτι επιπλέον, αν θέλετε πιο πάνω τα μαγιά σας καλύτερα ξύστε εδώ μαλλί, κάνετε ό,τι δείξαμε ως τώρα και βάρτε το τσιμπιδάκι εδώ παρά να πιάτε το μαλλί και να το σηκώσετε μόνο πάνω, είτε να φαίνεται άδειο το μαλλί μου μέσα και να φαίνεται αρκετά ψευτικό. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μας, κάντε subscribe, αν θέλετε κάποια απορία να γράψετε κάτω στα σχόλια, like και... Ρέντα!